Και επομένως μυσαλλοδοξία είναι κανείς όταν δεν δέχεται την αίρεση να την δεχτεί σαν αλήθεια. Μα όποιος δέχεται μια αίρεση σαν αλήθεια, αυτός γίνεται αιρετικός. Αυτός προδίδει, πουλάει την Ορθοδοξία. Πολλοί των Χριστών. Αντί πόσον αργυρίων άραγε. Μηδέν. Αιρέσεις δεν είναι εκκλησία. Ούτε είναι δυνατόν να είναι εκκλησία. Αυτό το άκουσα. Πολύ θα λέγαμε ενθουσιάστηκα όταν το άκουσα και από καθηγητές πανεπιστημίων. Το άκουσα μάλιστα και από μία συζήτηση που είχαν ο κύριος Αντώνιος Παπαδόπουλος, συγχαρητήρια του. Έχω εδώ ένα βιβλίο του «Σύγχρονες αιρέσεις, θρησκευτικά κινήματα στην Ελλάδα». Λοιπόν, αυτός ο εξαιρέτως καθηγητής το είπε μεταξύ άλλων θεολόγων στο ΕΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Μία είναι η εκκλησία. Δεν μπορούμε να θεωρούμε εκκλησίες κλάδων, εκκλησίες παρακλάδια, παραφιάδες εκκλησίες. Ένας είναι ο Χριστός, μία είναι η κεφαλή της εκκλησίας, μία είναι λοιπόν η εκκλησία. Και αυτή η εκκλησία, η μία, η αληθινή, είναι η Ορθόδοξη που παρέμεινε μέχρι τώρα, εκκλησία αληθινή. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα ξεχαρβαλώσουμε και την Ορθοδοξία ακόμα, θα εκοσμικεύσουμε την Ορθοδοξία, πού θα πάμε? Θα πούμε μέσα, πάτε σκύλια λέστε, διαλύστε και ό,τι απέμεινε όρθιο. Και βλέπουμε πραγματικά και σε βαθμοφόρους κληρικούς και σε κάποιους αρχιμανδρίτες που το μόνο όνειρό τους είναι να αρπάξουν ένα μπαστούνι και μια μήτρα, ντροπή τους, και προδίδουν για αυτό το πράγμα που τόσο λίγο αξίζει, προδίδουν την Ορθοδοξία με ένα οικουμενιστικό πνεύμα, ώστε κρατούντες και τα πράγματα όπως άγονται και φέρονται σήμερα σε ένα τέτοιο κλίμα, να τους ευνοήσει να αρπάξουν καμιά μήτρα. Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει λοιπόν, εάν παρατηρήσω, σας το λέγω αγαπητοί τηλεθεατές, δεν έχω χρόνο να βλέπω τα κανάλια, δεν έχω χρόνο να διαβάζω εφημερίδες, δεν έχω χρόνο να διαβάζω έντυπα κλπ. Αν μπορείτε, βοηθήσατε με σε αυτό. Ζητήστε το τηλέφωνό μου και δώστε μου κάποιες πληροφορίες. Πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε την Ορθοδοξία να ανακατευθεί σαν, θα λέγαμε, μεταπίτουρα να την φάνει κότες. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ορθοδοξία να ξεχαρβαλωθεί παραπέρα από ότι ήδη έχει υποστεί κάποια φθορά. Τα μοναστήρια μας, τα Ορθόδοξα, να μείνουν Ορθόδοξα επάλξεις γνήσιες Ορθοδοξίες. Η Μητροπόλης, οι ενορίες, ο κλήρος μας να μείνει Ορθόδοξος και να μην υποστεί την διάβρωση αυτού του σαρωτικού πνεύματος, του οικουμενιστικού, της νέας εποχής της Αντίχριστης που έρχεται να κάνει τι. Ένα που έμεινε, ένα μέγεθος μόνο, η Ορθοδοξία αυτή να την διαλύσει. Μα δεν θα πρέπει να αφήσουμε να τους γίνει η χάρις. Λοιπόν, δεν αναφέρω τώρα ονόματα. Δεν σχολιάζω λέξη προς λέξη. Θα ήθελα όμως να με βοηθήσετε. Όταν παρακολουθείτε σε κανάλια, σε εφημερίδες, σε έντυπα, τέτοια πράγματα απαράδεκτα, καταγγείλατε τα. Βοηθήστε και εμένα, ζητήστε το τηλέφωνο και βοηθήστε με να τα φανερώσουμε, να τα ελέγξουμε, να σταματήσει πλέον αυτή η κουλτούρα. Είναι εποχίστικη αυτή η κουλτούρα, τα προδίδουμε όλα, και δόγματα και παράδοση και ιστορία και ελληνισμό και ορθοδοξία. Χαριντίνος, παρακαλώ. Χαριντίνος. Χάριν της υποταγής μας, χάριν της αφομοιώσεώς μας, χάριν του διαμελισμού μας ως κράτους ελληνικού, χάριν του αφανισμού μας. Μα δεν τα βλέπουμε? Δεν τα βλέπετε, Άγιοι Πατέρες, εσείς που συζητούσατε τόσο ανεύθυνα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα την οικουμενιστική, που αποκαλούσατε αδελφές εκκλησίες και αδελφούς εν Χριστώ? Συνανθρώπους να πείτε ναι, αλλά αδελφοί εν Χριστώ, δηλαδή είναι ενταγμένοι στη μία αδελφότητα, στη μία εκκλησία, στο ένα σώμα του Χριστού. Αυτοί αποτελούν άλλα σώματα, αιρετικά, δεν είναι εκκλησίες. Πώς λοιπόν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι πως αυτά τα πράγματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε ακμή της Ορθοδοξίας? Και να απαντήσω εγώ στον παπά, τον παπικό,
Ιδού τι, ποια αγάπη είχε ο Πάπας Ιωάννης έκτος ο Παύλος. Ποια αγάπη είχε τότε που αγκάλιαζε τον Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη. Ξέρετε ποια αγάπη είχε, η εξής αγάπη. Πήρε λοιπόν και του προσέφερε ως δώρο του Βατικανού προς τον Πατριάρχη το εξής. Μία λύκηθο, δηλαδή ένα αγκείο μικρό στενόμακρο, μία λύκηθο, η οποία είχε απ' έξω χαραγμένη την εικόνα της Εκκλησίας της Ορθοδοξίας κουρελιασμένης γονιπετούς δακρυρωούσης και μια λεκάνη που κράταγε και έχινε τα δάκρυά της μέσα, η Ορθοδοξία δηλαδή, μια ελεηνή γυναίκα που έκλαιγε και κράταγε τα δάκρυά της μέσα μια λεκάνη και την πρόσφερε στον Πάπα. Αυτή είναι η αγάπη προς τον Αθηναγόρα και προς το Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία. Αυτή είναι η αγάπη. Και μήπως δεν έχουμε τόσα παραδείγματα αυτής της αγάπης του Βατικανού. Ποιος ευθύνεται για τόσα εγκλήματα στην Κροατία, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιος βοήθησε. Τα λέγει πολύ καλά και στην ομιλία, στο βιβλίο του, στο πρώτο μέρος, στο βιβλίο Ουνία, χτες και σήμερα. Στο πρώτο, το πρώτο λοιπόν άρθρο κεφάλαιο μάλλον του πατρός Γεωργίου Μεταλλίνου τα λέει πολύ καλά και μας διαφωτίζει και μας λέγει ότι και στο Κυπριακό ένοχος είναι ο Πάπας και στο Σκοπιανό αυτός είναι κυρίως ο ένοχος και στο Βορειοπηρετικό αυτός είναι κυρίως ο ένοχος και στο Γιουγκοσλαβικό αυτός είναι ο εγκληματίας και στο Ρωσικό αυτός είναι, θα λέγαμε, ο απατεώνας, ο οποίος εξαπάτησε τον Κορμπατσόφ. Ντροπή του. Πότε θα τα πούν αυτά οι ρωσόφιλοι. Πότε θα τα πούν να τα πούν. Ντροπή του. Που χάρη να υποστηρίξει το Βατικανό, γκρέμισε ένα ολόκληρο σύστημα ελέγχου και τώρα εκεί υπάρχει το ανεξέλεγκτον. Με αποτέλεσμα να δρουν όλες οι αντίχριστες προπαγάνδες, να εισραίει το σατανικό ρεύμα της νέας εποχής και να λωτριώνεται ένας λαός περήφανος και άγιος που μπορούσε να τον κρατήσει τον λαό αυτό σταδιακά να του δώσει την ελευθερία και να στηριχθεί στον εαυτόν του όχι στα δολάρια της Δύσεως και στις υποσχέσεις του Βατικανού που μόνον υποταγή θέλει, μόνον να κερδίσει θέλει τους χριστιανούς της Ρωσίας και τίποτε άλλο. Τα λέγει λοιπόν πολύ καλά ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλίνος και θα ευχόμεθα να τα λέγει παντού αυτά, όχι μόνο να τα γράφει, να τα λέγει και ενώπιον συζητητών, να τα λέγει και όπου ακριβώς το καλεί η ώρα της ομολογίας, για να μην λέμε ότι άλλα λέμε και άλλα πιστεύουμε. Λοιπόν, το Βατικανό είναι λοιπόν το αίτιο όλων των δεινών, λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ναι, το Βατικανό. Αυτό που λες τι είναι, κράτος είναι, εκκλησία είναι, θρησκεία είναι, τίποτα από όλα δεν είναι, μόνο κράτος είναι και κοσμοκράτορας θέλει να γίνει ο Πάπας. Και μας είπαν ότι πρέπει να ξεχάσουμε την ιστορία, να ξεχάσουμε λοιπόν ότι μας διδάσκει η παράδοση και ότι η ιστορία μας πάει στο παρελθόν, η ιστορία μας πάει στο μέλλον. Το μέλλον τώρα, το τώρα τι είναι, μια συνέχεια του παρελθόντος, μια συνέχεια της ιστορίας, οι αιώνες αντιγράφουν συναλλήλους και ειδού πραγματικά το γεγονός. Άλλαξε το Βατικανό. Ο Λύκος λέγει δεν αλλάζει. Θα αλλάξει και το Βατικανό λοιπόν. Τι μηνύματα λοιπόν εδώ και για την Γιουγκοσλαβία, για τα Σκόπια, για τους Κροάτες, για την Ουνία. Γιατί διατηρεί τον Δούριον ύπο της Ουνίας εδώ και στον ελλαδικό μας χώρο ο Πάπας από αγάπη. Βέβαια από αγάπη, γιατί αγάπη σημαίνει για αυτόν να μας καταργήσει την Ορθοδοξία μας. Και ειδού λοιπόν η φιλοφρόνηση, ξαναλέγω, του Πάπα στον Αθηναγόρα. Ντρέπομαι για λογαριασμό της Ορθοδοξίας. Εάν ήμουν εγώ στη θέση θα γύριζα αυτό το λύκο να το σπάσω στο κεφάλι του Πάπα. Πώς ζητάει λοιπόν την Ορθοδοξία να την ξεφτελίζει σαν μια κουρελιάρα, ξεγυμνωμένη, δακρυρωούσα, γονιπετή, να χύνει τα δάκρυά της και να τα προσφέρει ως δάκρυα μετανοίας και επιστροφής στην δίθεν αληθινή παπική εκκλησία.